Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι μια προσπάθεια 25 ετών καταλήγει, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Σήμερα υπογράφουμε τη συμφωνία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση της Ανεξάρτητης Αγίου του Συνηγόρου του Πολίτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μια εγκατάσταση που θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την δική μας, για τις δικές μας δραστηριότητες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Οφείλω θερμές ευχαριστίες και στη διοίκηση του ΔΕΘ. Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες και σε έναν εξαιρετικό φίλο του θεσμού, της Ανεξάρτητης Αγίου του Συνηγόρου του Πολίτη, τον κύριο Καστανίδη, για όλη του τη συνδρομή και για τη βοήθεια που μας παρέσχε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όνειρο για την αρχή και ελπίζω ένα όνειρο το οποίο θα εκτιμηθεί και από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης αλλά και όλες τις Βόρειες Ελλάδες. Είναι σημαντικός ο όγκος των υποθέσεων που χειρίζεται ο συνήγορος από τη Βόρεια Ελλάδα? Είναι σημαντικός ο όγκος των υποθέσεων. Λάβετε, θα σας δώσω μια τάξη μεγέθους. Σε επίπεδο καταγγελιών, αναφορών, να το πω έτσι, είναι περίπου το 1/3 του συνόλου ετησίως. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί ο συνήγορος του πολίτη, όπως ξέρετε, δεν χειρίζεται μόνο καταγγελίες κατοίκων, πολιτών και άλλων κατοίκων. Κάνει και μια σειρά άλλων δράσεων που τον φέρνουν στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολύ συχνά. Έχει επιθεωρήσεις χώρων στέρησης της ελευθερίας, φυλακών, αστυνομικών κρατητηρίων, χώρων προαναχωρησιακών κέντρων για αλλοδαπούς οι οποίοι απελάβνονται. Έχει μια σειρά δραστηριοτήτων λοιπόν, που νομίζω ότι θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν πάρα πολύ καλύτερα και πολύ πιο ουσιαστικά τώρα που θα είμαστε παρόντες στη Θεσσαλονίκη.